Αμήν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, τον Κύριό μας, γιατί και εμένα το δούλο του τον Αχρίο με πρόσθεσε στην Εκκλησία του την Αγία. Τον ευχαριστώ γιατί έγραψε και το δικό μου όνομα στο βιβλίο της ζωής, ενώ δεν αξίζαμε. Αλληλούια. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε κατά πάντα. Για όσους δεν με ξέρετε, με λένε Πάρη Σταθόπουλο. Είμαι 57 χρονών και ευχαριστώ τον Κύριο που με αξίωσε να περπατώ στη γη μέχρι αυτή την ηλικία. Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί με θαυμαστό τρόπο ήρθε στη ζωή μου και χτύπησε την πόρτα της καρδιάς μου και όπως και εσείς έτσι και εγώ άνοιξα και έγινε Κύριος και σωτήρας της ψυχής μας και στη δική μου την καρδιά. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας να διαβάσουμε ένα ωραίο ψαλμό. Το ψαλμό ΚΓ πιστεύω ότι είναι ο πιο γνωστός ψαλμός σε όλο τον αναγεννημένο κόσμο. Σελίδα 522, ΚΓ. Ο Κύριος είναι ο ποιμή μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένε και του ονόματος αυτού. Και εν κυλά δυσκιά σανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσει. Ετοίμασας εμπροστέ μου τράπεζα απέναντι τον εχθρό μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Βεβαίως, χάρη και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου μας, του Κυρίου, εις μακρότητα ημερών. Αμήν για το λόγο του Κυρίου. Ευχαριστώ τον Κύριό μας γιατί αυτός είναι ο ποιμένα μας. Ο ποιμένας μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια από την ομολογία μου. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, αγράμματοι βέβαια, φτωχοί άνθρωποι, αλλά με μεγάλωσαν πάρα πολύ ωραία. Πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Να φανταστείτε ότι παρόλο ότι ήταν φτωχοί άνθρωποι, έκαναν τα πάντα για να μου μάθουν γράμματα, ενώ εκείνοι δεν ήξερα. Στο δημοτικό μου πλήρωναν και με πηγαίνανε σε ιδιωτικό σχολείο. Μου είχαν και δάσκαλο στο σπίτι και φροντιστήρια για το δημοτικό. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα, κάτι δεν πήγαινε καλά. Και έτσι ένα φιλικό ζευγάρι τους είπε να με πάνε έκτη τάξη στο δημόσιο. Τότε το δημοτικό ήταν κάπως καλύτερο από ό,τι σήμερα. Στο δημοτικό, στην έκτη τάξη, στο δημόσιο έμεινα. Τότε αφήνανε. Φανταστείτε τι ήξερα. Έμεινα, πήγα δεύτερη χρονιά και εκείνα τα χρόνια βέβαια όποιο παιδί δεν προχωρούσε στα γράμματα πήγαινε για δουλειά. Έτσι και εγώ, 13 χρονό περίπου, με πήγανε στο συνεργείο της γειτονιάς. Και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί έμαθα την εργασία του φανοπίου. Και μάλιστα πολύ νωρίς, στα 22 μου χρόνια, με αξίωσε ο Κύριος να ανοίξω και δικό μου συνεργείο, μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Ήρθανε τα εφηβικά μου χρόνια. Τα εφηβικά μου χρόνια και αυτά ήταν πολύ ωραία. Έτσι με τους γονείς μου είχα πολλή ελευθερία, με αγαπούσανε, μοναχοπέδι ήμουν άλλωστε. Ευχαριστώ τον Κύριο. Σε κάποια στιγμή, επειδή μου άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο, το όνειρό μου ήταν, αφού πήρα μία μεταγραφή, δύο, έτσι να φτάσω μέχρι την Α' Εθνική, αλλά δυστυχώς δημιουργήθηκε ένα ατύχημα με το πόδι μου και δεν μπόρεσα να προχωρήσω. Αυτό ήταν σχέδιο Κυρίου, γιατί ίσως αν είχα προχωρήσει να μην το γνώριζα ποτέ. Ήρθε η ώρα να πάω στρατό και εδώ θα σταθώ λιγάκι για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο ωραίο είναι το σχέδιο του Κυρίου. Ο Κύριος μας έχει γνωρίσει. Αλληλούια. Έτσι και εμένα με γνώρισε. Πήγα στο στρατό, στην Αυλώνα, τότε ήταν και 28 μήνες ο στρατός. Μετά έφυγα στην Κομωτινή, κάτσαμε 17 μήνες εκεί. Να φανταστείτε πόσο πολύ η μητέρα μου με αγαπάει. 17 μήνες ήμουν εκεί, 17 φορές είχε έρθει.
το μήνα, μία εβδομάδα από τις 4 ήταν μαζί μου. Σχεδόν υπηρετήσαμε μαζί. Αλληλούια. Ευχαριστώ τον Κύριο για τους γονείς μου. Και για τον πατέρα μου και για τη μητέρα μου. Παρόλο ότι είναι 84 ο πατέρας μου και 77 η μητέρα μου, είμαστε μαζί. Και με προσέχουν ακόμα. Αλληλούια. Περιττό να σας πω ότι τηλεφωνιόμαστε κάθε μέρα και όποτε πάω να τους επισκεφτώ στην Κόρινθο, ξυπνάει το βράδυ η μητέρα μου να δει αν αναπνέω. Αλληλούια. Ευχαριστώ τον Κύριο. Το ίδιο κάνω και εγώ για τα παιδιά μου, μην νομίζετε. Τους έχω γίνει βάσανο. Το Γενάρη του 80, τελείως τυχαία, δεν υπάρχει τύχη, αλλά το λέω έτσι χαριτολογώντας. Τυχαία λοιπόν έρχονται δύο μεταθέσεις, αριθμητικές, τυχερές δηλαδή, και όποιος ήθελε ο διοικητής έδιωγνε. Έδιωξε εμένα και έναν από τις Σέρες. Έρχομαι στην Αθήνα λοιπόν, στην Αυλώνα, νόμιζα ότι ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου, αφού έφυγα από εκεί πάνω. Αλλά το σχέδιο του Κυρίου, εκείνη τη χρονική στιγμή, η γυναίκα μου με την οικογένειά της έρχονται από τη Γερμανία που ήταν μετανάστες στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Κατερίνη συγκεκριμένα. Και ο πεθερός μου, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, τώρα είναι στον Κύριο, βλέπει τη γυναίκα μου το μαράκι ότι στεναχωριέται και της λέει πήγαινε στο Μενίδη, στο θείο σου και στη θεία, έτσι να περάσεις μερικές εβδομάδες, γιατί καταλαβαίνετε, έφυγε από τη Γερμανία, από μια πόλη μεγάλη, κοσμοπολίτικη, ήρθε πάνω σε ένα βουνό, εκεί στην Κατερίνη, μπερδεύτηκε. Εκείνη τη χρονική λοιπόν στιγμή, η μητέρα μου επισκέφθηκε τη θεία και το θείο της γυναίκας μου, βλέπει τη γυναίκα μου, της λέει θα σε παντρέψω με τον Πάρη. Γιατί μπορούσα να πω την αγάπησε. Ο Θεός την έβαλε στην καρδιά της. Έρχομαι λοιπόν με άδεια και μου λέει ετοιμάσου να πάμε να δούμε την κοπέλα που θα παντρευτείς. Σοκ. Δεν ήμουνα 22 χρόνια τότε. Χωρίς να τα πολυλέω, μέσα σε 2 μήνες παντρευτήκαμε. Ούτε η Μαρία το κατάλαβε, ούτε εγώ. Και το μεγαλύτερο επιχείρημα που είχε η μητέρα μου, ξέρετε ποιο ήτανε. Όταν την είδα τη Μαρία, πήγα να τη δω. Μόλις την είδα, έπαθα το δεύτερο σοκ. Μόλις την είδα, λέω τι πράγμα είναι αυτό. Συγχωρέστε με για τη φράση μου. Είδα μία κοπέλα, φόραγε ένα μακρύ φουστάνι. Δεν ήταν εκτενισμένη καλά-καλά, άβαφτη, απεριποίητη θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν είχε χρυσαφικά. Φόραγε ένα ζιβάκο, τα μανίκια μακριά. Τρώμαξα μόλις την είδα. Λέω πού να την παρουσιάσω τώρα. Εκεί στο μεταξουργείο, καταλαβαίνετε, ήμουνα. Δηλαδή, εντάξει. Τρώμαξα. Αλλά αυτό ήταν και το επιχείρημα της μητέρας μου. Μου λέγε, αυτή η κοπέλα δεν είναι σαν τις άλλες που έρχονται στο σπίτι. Αυτή θα μας προσφέρει ένα ποτήρι νερό αύριο και εσένα θα σε τιμήσει. Είχε δίκιο, έτσι ήταν. Καμιά φορά, βέβαια, εδώ κάνω μια παρένθεση. Ακούμε έτσι, συζητάμε με διάφορες αδερφές και μας λένε, μα εμείς στην Εκκλησία δεν προσφέρουμε και πολλά πράγματα. Λάθος. Πιστεύω ότι οι αδερφές προσφέρουν πάρα πολύ μεγάλο έργο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί άμα μπαίνει μια νέα ψυχή μέσα στην Εκκλησία, θα δει εμάς. Εμάς θα μας δει με ένα κουστούμι, μια γραβάτα, καθαρή, πλημμένη, εντάξει. Αλλά τις αδερφές μας θα δει, σας θα δει. Όπως είσαστε. Χωρίς βαμμένα μαλλιά, χωρίς δαχτυλίδια, χωρίς περίεργες και διάφορα τέτοια πράγματα. Και ξεχωρίζουμε από τον κόσμο. Ευχαριστώ τον Κύριο. Αδερφοί μου, πρέπει να κρατήσουμε τον αγιασμό μας, γιατί ο Κύριος έρχεται να μας παραλάβει. Αλληλούια. Αν θέλουμε λοιπόν να πάμε στον ουρανό, πρέπει όλοι μας να είμαστε στον αγιασμό και στην καθαρότητα. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό ήταν που με συγκίνησε και εμένα με τη Μαρία. Όπως είπαμε λοιπόν, βλέπετε το σχέδιο του Κυρίου. Μέσα σε 2 μήνες παντρευτήκαμε. Ήμουν ακόμα στρατιώτης, δεν είχα απολυθεί. Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί στην πορεία απολύθηκα από φαντάρος. Με βοήθησε η κουνιάδα μου, μου έδωσε κάποια χρήματα να ανοίξω το συνεργείο και οι γονείς μου με βοηθήσανε. Και ερχόμαστε τώρα στο σημείο που η Μαρία και η οικογένειά της ήταν πιστοί ανθρώποι. Διαβάζανε το Λόγο του Θεού, βέβαια πηγαίνανε σε Ευαγγελική Εκκλησία. Εκεί στη Γερμανία δεν είχε Εκκλησία της Πεντηκοστής και ξέρανε. Η μητέρα μου είδε ότι διαβάζει την Αγία Γραφή η Μαρία,
την παίρνει την Αγία Γραφή, την πάει σε έναν ιερέα απέναντι και του λέει: «Η νύφη μου διαβάζει αυτό το βιβλίο, τι είναι?» Και της λέει ο ιερέας: «Αφού διαβάζει αυτό το βιβλίο, η νύφη σου είναι πάρα πολύ καλό κορίτσι. Να συνεχίζει να το διαβάζει». Ευχαριστώ τον Κύριο για αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε, καμιά φορά τα λεξίτοντα και τα μυαλά πρέπει να είναι ανοιχτά για να δουλεύουν. Και ο συγκεκριμένος ιερέας είχε ανοιχτό μυαλό. Αλληλούια. Έτσι λοιπόν μου λέει η Μαρία: «Θέλουμε να πάμε σε μια εκκλησία». Η αλήθεια είναι ότι παραξενεύτηκα, δεν ήξερα. Δεν είχα σχέση με τα πράγματα του Θεού. Και με πανουργία, λέει ο Απόστολος Παύλος, σας σύλλαβα. Έρχεται μια ξαδέρφη της Μαρίας και μου λέει: «Θα έρθετε την Κυριακή στο σπίτι, θα πάμε στην εκκλησία, μετά θα έρθετε σπίτι να φάμε και μετά θα πας, μου λέει, με τον Χρήστο στο γήπεδο απέναντι στον Πανιόνιο να δείτε τον αγώνα». Α, λέω, άμα έχει αγώνα, εντάξει είμαστε. Όλα θα τα συνδυάσουμε. Τη δεύτερη Κυριακή δεν ήταν ανάγκη να μου πει να πάω να δω τον αγώνα. Ήθελα να πάω να ακούσω το λόγο του Θεού. Μου άρεσε. Εντυπωσιάστηκα, θέλω να πω. Μου άρεσε η απλότητα, μου άρεσε η καθαρότητα του λόγου του Θεού. Δεν ήξερα. Και άρχισα να διαβάζω. Αγόρασα κι εγώ μία εγγραφή και άρχισα να τη διαβάζω. Πήγαμε και την άλλη Κυριακή, πήγαμε και την άλλη. Μέχρι που ο Κύριος με αναγέννησε και με βάφτισε και βαφτίστηκα ενίδατη. Έκανα το θέλημά του. Προχωρήσαμε γύρω στα 4-5 χρόνια. Το 86, και ξέρετε, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, ο ενθουσιασμός θα σε πάει μερικά βήματα παραπάνω, δεν θα σε πάει μακριά. Έτσι, χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το 86 περίπου έφυγα από την Εκκλησία. Δυστυχώς. Και τα έσχατα γίνανε χειρότερα τον πρώτον. Εκεί ταλαιπώρησα πάρα πολύ και τα δυο μου τα παιδιά, γιατί ο Κύριος εντωμεταξύ μας είχε χαρίσει δύο παιδιά, την Ατασούλα και τον Κωστάκη. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ, είναι ένα μαύρο σημείο στη ζωή μου. Προσωπικά το έχω ξεχάσει, γιατί ο Κύριος τα ξέχασε. Αλληλούια. Τα πέταξε στα βάθη των ωκεανών. Το 94 η ίδια ξαδέρφη μου λέει: «Ξάδερφε, στο Μενίδη υπάρχει μια εκκλησία. Να πας». Μαύρη καρδιά, πήρα τη Μαρία, πήγαμε. Βέβαια, όταν μπήκα μέσα, τρόμαξα. Δεν ήξερα, γιατί περίμενα να δω μια εκκλησία όπως την ήξερα. Πλήρης ησυχία. Τα παιδιά σε άλλους χώρους, ούτε προφητείες, ούτε... Μόλις άκουσα τις προσευχές, τις προφητείες, που όπου λέω εδώ φωνάζουν πολύ. Αυτό με έκανε 2 χρόνια περίπου. Από το 94 και μετά ήρθε ο Κύριος στην καρδιά μου και μπορώ να πω ότι γιάτρεψε όλες τις πληγές. Τον ένιωσα να με παίρνει από το χέρι και να με οδηγεί, να με βάζει στο θρανείο. Άνοιξε η διάνοιά μου και άρχισα να καταλαβαίνω και να ζητώ κι εγώ το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος με τίμησε με το Πνεύμα το Άγιο, αν δεν κάνω λάθος, τέλη του 98. Τον ευχαριστώ και τον δοξάζω. Βέβαια, θα ήθελα να σας πω ότι έχω δει τη δύναμη του Κυρίου και το χέρι του πάρα πολλές φορές δυνατό στη ζωή μου. Έχει κάνει θαυμάσια και μεγαλεία και σε μένα και στην οικογένειά μου. Αλληλούια. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο γιο μου τον Κωστάκη, ο οποίος όταν ήταν 20 χρονών περίπου, τον πονάγανε τα γόνατά του και πήγε στο γιατρό, έβγαλε κάποιες πλάκες μαγνητικές στην πορεία και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Παμπά», μου είπε ο γιατρός, «να πάω να νοσηλευτώ στον Άγιο Σάβα, που ξέρουν, που είναι ειδικοί». Το παιδί βέβαια δεν ήξερε τι σημαίνει Άγιος Σάββας. Δεν σας κρύβω ότι έχασα τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου. Τότε είχαμε λίγο έτσι πιο πολλοί δουλειές, είχαμε και έτρεξα σε διάφορα νοσοκομεία, ιδιωτικά, κρατικά, σε πολλούς γιατρούς μεμονωμένα. Σκοτσέζικο ντους ήταν. Πότε ζεστό, πότε κρύο. Τελικά πήραμε την απόφαση να νοσηλευτούμε στον Άγιο Σάββα. Νοσηλευτήκαμε 10 μέρες. Μαζί μπήκαμε, μαζί βγήκαμε με τον Κωστή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή θέλησα, δεν ξέρω γιατί, δεν το είχα πει ούτε καν στην εκκλησία. Δεν είχα αναφέρει τίποτα σε κανέναν. Αλλά ούτε είχα προσευχηθεί. Ούτε στον Κύριο δεν το είχα αναφέρει το πρόβλημά μας. Όταν μπήκαμε όμως στον Άγιο Σάββα και αντιμετώπισα όλη αυτή τη δυσκολία, εκεί
Λέω, Κύριε, τώρα είσαι εσύ και εμείς. Πραγματικά ο Κύριος σε 10 μέρες το παιδί το θεράπευσε. Και το θεράπευσε τελείως. Και μάλιστα τις τελευταίες εξετάσεις που κάναμε ήταν 4 ώρες σε ένα μηχάνημα περίεργο, δεν θυμάμαι. Και μετά το ξανακάνανε πάλι γιατί δεν βρίσκανε πλέον, υπήρχε πρόβλημα και θέμα να του κόψουν και το πόδι, είχε θέμα για να μην κάνει μετάσταση και τα λοιπά, η Όγκη. Μας φωνάζει ο γιατρός και μου λέει πάρε το παιδί και φύγε και μην περάσετε ούτε απ' έξω. Περάσανε τόσα χρόνια. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτές τις ενέργειες τις κάνει μόνο ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος μας έχει ζωγραφίσει στις παλάμες του, μα θα μου πείτε τώρα με σένα θα ασχοληθεί. Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί ασχολείται και με μένα και τον καθέναν ξεχωριστά με όλους εσάς και με όλους τους αναγεννημένους, με όσους τον επικαλούνται και τον δέχονται για προσωπικό του σωτήρα. Και τι ωραία, να δούμε τον Κύριό μας σαν σωτήρα μας, όχι σαν κριτή μας. Αλληλούια. Η ευλογία είναι να δούμε λοιπόν όταν θα έρθει η ώρα τον Κύριό μας σαν σωτήρα μας. Και να ακούσουμε το «Εύγε δούλε πιστέ και αγαθέ, είσαι εις τη χαρά του Κυρίου σου». Αλλά όσο είμαστε εδώ, εμείς τα αγωνιζόμαστε. Και τώρα που αρχίζει και ο πνευματικός αγώνας από τη Δευτέρα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να με έχετε και εμένα στην προσευχή σας και τη γυναίκα μου. Αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα υγείας, λόγω ηλικίας. Αλλά και αυτά ο Κύριος θα τα διορθώσει. Αλληλούια. Το 97, προτού με βαφτίσει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο, με τιμήσει και εμένα το 97, θα σας πω άλλη μια θεραπεία που έκανε. Άρχισα να ζαλίζομαι, πήγα στους γιατρούς, μάλιστα είχα πάει και στον αδερφό τον Περάκη, μου σύστησε έναν γιατρό, διαπίστωσε ότι έχω πέτρα στη χολή, πράγματι είχα, βγάλανε τη χολή, το πρόβλημα μου δεν ήταν όμως η χολή, που ο Κύριος επέτρεψε γιατί θα μου δημιουργήσει πρόβλημα στην πορεία. Το πρόβλημά μου ήταν η λαβύρινθη και γενικά είχα κάποιους όγκους στο κεφάλι. Αφού το διαπιστώσαν, έκανα εξετάσεις για την καροτίδα, μαγνητικές στον εγκέφαλο, πολλά προβλήματα. Μου λέει ο γιατρός, θα παίρνεις, μου λέει, 5 χάπια την ημέρα, 2 το πρωί, 1 το μεσημέρι και 2 το βράδυ. Λέω, γιατρέ, είμαι 39 χρονών τότε. Μου λέει, μετά από 6 μήνες, αν είσαι εδώ, θα τα ξαναπούμε. Καταλαβαίνετε. Αλλά ο Κύριος όμως είχε άλλα σχέδια. Το Δεκέμβρη με Γενάρη, το Γενάρη του 98, βλέπω ένα ενύπνιο. Επειδή μου αρέσουν έτσι τα ιστορικά πράγματα, μου αρέσει να διαβάζω λίγο ιστορικά και αρχαιολογία, βλέπω ένα ενύπνιο ότι είμαι σε έναν αρχαιολογικό χώρο, σαν λαβύρινθος. Και όπως έχω χαθεί, ακούω ένα λιοντάρι πίσω να μου γκρίζει. Και πραγματικά δεν υπήρχε αδιέξοδος. Η έξοδος που έβλεπα ήταν μπροστά, την κάλυπτε το λιοντάρι. Άφριζε. Ήταν έτοιμο να με κατασπαράξει. Κοίταξα πάνω, κοίταξα κάτω, δεξιά, αριστερά, δεν υπήρχε τίποτα. Λέω, Κύριε, είμαι στα χέρια σου τώρα. Πράγματι, έρχεται το λιοντάρι, το ένιωθα την ανάσα του. Αλλά εκείνη την ώρα ήταν δεμένο, αδερφή μου, εκείνη την ώρα το κατάλαβα. Ήταν δεμένο με ένα περιλέμι και μια λυσίδα χοντρή και δεν μπορούσε να μου κάνει τίποτα. Μπορεί να μούγκριζε, να οριότανε, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, αλλά δεν μπορούσε να μ' αγγίξει. Και βλέπω ταυτόχρονα και ένα άλλο ενύπνιο. Βλέπω να φεύγω από... ελευθερώθηκα από εκεί. Και βλέπω στη συνέχεια να βγαίνω από το σώμα μου, να με βλέπω να κοιμάμαι δίπλα η Μαρία και λέω, Κύριε, έρχομαι κοντά σου. Αυτό κατάλαβα. Αλλά δεν ήταν το σχέδιο αυτού του Κυρίου. Από τα αυτιά μου είδα να βγαίνουν περίεργα πράγματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και μετά από λίγη ώρα βγήκανε ένας άσπρος καπνός. Ένα θαλασσί, ένα χρώμα, δεν το έχω ξαναδεί. Ξαναμπήκα πάλι μέσα στο σώμα, ο εσωτερικός άνθρωπος. Το πρωί που ξύπνησα, πλήθηκα, προσευχήθηκα, μπήκα στο αυτοκίνητο αφού πήρα τα 2 χάπια, πήρα και στο χαρτάκι το χάπι το τρίτο για να το πάρω το μεσημέρι. Όπως πήγαινα προς το συνεργείο με το αυτοκίνητο και άκουγα το ραδιοφωνικό σταθμό, δεν είχε κλείσει τότε, εκείνη τη στιγμή ο Κύριος μου θυμίζει τα 2 ενύπνια που είδα. Κατάλαβα ότι ο Κύριος με έχει θεραπεύσει. Πράγματι, το χαπάκι εκείνο που είχα το πέταξα, πέταξα το βράδυ και τα υπόλοιπα. Αυτό βέβαια δεν το λέω να τα πετάξετε κι εσείς όποιος. Εμένα με διαβέωσε πάρα πολύ έντονα ο Κύριος, ήταν πάρα πολύ έντονα. Από τότε είμαι εδώ. Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριο.
Πολλές ενέργειες έχει κάνει ο Κύριος, αδελφοί μου. Πρώτα απ' όλα μου χάρισε δύο παιδιά, όπως σας είπα. Μετά μου χάρισε τον Τάκη, που δεν είναι γαμπρός, αλλά είναι γιος. Μου χάρισε τη Δήμητρα, που δεν είναι νύφη, αλλά είναι κόρη, πραγματικά. Ο Κύριος μας χάρισε τρία εγγόνια με τον Τάκη και την Νατάσα, και με τον Κωστάκη μας χάρισε άλλα δύο εγγόνια. Το μικρό Παρούλι και το Μιχαλάκη. Σήμερα τον Παρούλι τον πήγαμε στον παιδικό σταθμό. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μου που μπόρεσα να τον συνοδέψω μαζί με τη μητέρα του, να τον εκαμαρώσω και να δοξάσω τον Θεό για άλλη μια φορά. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδερφοί μου, πολλές ενέργειες έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Μπορεί να περνάμε μέσα από κοιλάδα σχεία θανάτου, αλλά ο Κύριος είναι εμπροστέν μας. Όπως οι Ισραηλίτες είχαν τον Κύριο σε στήλη πυρός που τους φώτιζε το βράδυ και το πρωί τους βάσταγε, έτσι και μας έρχεται ο Κύριος, μας παρηγορεί, μας ενισχύει, μας σκουπίζει τα δάκρυά μας. Αλληλούια. Ευχαριστούμε. Αρκεί να μην χάσουμε από τα μάτια μας τον Κύριό μας. Μπορεί ο δρόμος να είναι στενός, να είναι δύσκολος, αλλά όταν βλέπουμε τον Κύριό μας, σίγουρα θα οδηγηθούμε στην ουράνια βασιλεία. Αυτό δεν είναι ο σκοπός μας. Αλληλούια. Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρούνε χαρές οπουδήποτε αλλού. Το ίδιο και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Ήταν άνθρωποι κοσμοπολίτες, έτσι μπορεί να ήταν φτωχοί άνθρωποι, αλλά ήταν κοινωνικοί και δεν υπήρχε μέρα που να μην πάνε σε διάφορα γλέντια, είτε στο σπίτι είτε διάφορα αλλού. Ευχαριστούμε όμως τον Κύριο, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δοξάζουν το όνομα του Κυρίου. Και όλα αυτά από την οικογένεια της γυναίκας μου. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πάρα πολύ για το μικρό Παρούλι, για τις προσευχές σας, για την αγάπη σας. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια να πω. Ξέρετε, αυτό είδε ο Κύριος. Είδε την αγάπη και την ενότητα όλων των αδερφών. Πραγματικά με παίρνανε τηλέφωνο αδελφοί από όλη την Ελλάδα. Ενδεχομένως να μην τους δω ποτέ. Τους έχω ακούσει το τηλέφωνο, αλλά δεν τους ξέρω προσωπικά. Και τα ονόματά τους έχουν αρχίσει να ξεθοριάζουν στη μνήμη μου, δεν τα θυμάμαι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος θα τους ευλογήσει και θα μας ευλογήσει όλους. Αλληλούια. Ευχαριστώ τον Κύριο για τις προσευχές και για την αγάπη. Να σας πω λίγο για το μικρό Παρούλι. Ο μικρός Παρούλης το Γενάρη του 2014 με ειδοποίησε ο Κωστής μου ότι είναι στο νοσοκομείο και είναι στην εντατική. Πήγαμε στην εντατική με τον Τακούλη, έτσι πήγαμε μαζί. Ήταν και άλλοι συγγενείς, φίλοι, αδερφοί. Μόλις βγήκε μία γιατρίνα και την έπιασα και είδα το πρόσωπό της, κατάλαβα ότι το μικρό παιδί έχει πρόβλημα. Βέβαια, οι μέρες περνούσαν, οι εβδομάδες περνούσαν. Δεν είχα δύναμη να πάω στην εκκλησία για προσευχή. Καθόμουν και κοιμόμουν ακριβώς απ' έξω από το θάλαμο. Δεν προσφέρα τίποτα. Δεν το βλέπα το παιδί, απαγορευόταν να το δω. Μόνο ο μπαμπάς του και η μαμά του ένα μισάωρο την ημέρα. Εγώ απλά καθόμουν απ' έξω και προσευχόμουν. Και του μίλαγα. Δεν μ' άκουγε βέβαια. Αλλά μ' άκουγε ο Κύριος όμως. Αλληλούια. Και το παιδί μέσα στην εντατική που ήταν μαζί με άλλα παιδάκια, θα πω ότι, ο Θεός να με λεήσει αυτό που θα πω, ότι τα άλλα παιδιά, όλα τα παιδιά, γνώρισα τους γονείς, μιλάγαμε, όλα τα παιδάκια που ήταν τη χρονική στιγμή φύγανε. Πιστεύω ότι είναι στην αγκαλιά του Κυρίου. 8 μηνών, 5 χρονών, 15 μηνών, γύρω στα 20 παιδάκια φύγανε. Ο Κύριος γνωρίζει βέβαια. Όπως σας είπα, η Εκκλησία προσευχόταν όλη η Εκκλησία. Σαρπίσαμε να γίνονται προσευχές τριήμερες. Προσωπικά, όπως σας είπα, στεκόμουν απ' έξω από την εντατική, απ' έξω από την πόρτα και εκεί ήμουνα. Έτσι το είχαμε στην καρδιά μου. Μέσα στην εντατική ο μικρός Παρούλης κόλλησε κάποιους περίεργους ιούς που κολλάνε εκεί στην εντατική οι άνθρωποι, τα παιδιά και οι μεγάλοι βέβαια. Ένας από αυτούς τους ιούς αχρίστεψε τελείως τους δύο νευρώνες που ενώνουν πίσω τον εγκέφαλο. Αυτόματα το μικρό παιδί δεν έβλεπε, δηλαδή έχασε την όρασή του, δεν δούλευε το μυαλό, δεν μίλαγε, δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, τελείωσε. Ένας άλλος ιός που κόλλησε του αχρίστεψε την καρδιά.
τα νεφρά, είχε αρχίσει η αιμοκάθαρση. Το σηκωτάκι του ήταν από 60 μονάδες, δεν ξέρω πώς μας τα λέγανε οι γιατροί, είχε πάει 3.500. Πώς δεν έπαθε κύριος δίπατος είναι θαύμα. Κάποια στιγμή, τρεις φορές συγκεκριμένα, σταμάτησε η καρδιά να λειτουργεί τελείως. Μία από αυτές, οι γιατροί προσπαθούσαν να το βάλουν με μηχάνημα και πραγματικά υπερβάλλανε οι γιατροί, πιστεύω, και τους ευχαριστώ, ο Θεός τους έβαλε μες στην καρδιά, γιατί κάνανε κάτι παραπάνω και με το παραπάνω πήρε μπροστά η καρδούλα του και λειτουργήσε. Βέβαια, λειτουργούσε μέχρι εκείνη την εποχή με υποστήριξη μηχανήματος, όχι μόνη της. Το σωματάκι του ήταν κατατρυπημένο. Μας είπαν οι γιατροί, μας λέγανε ότι εάν επιβιώσει το μικρό, αν ζήσει, πρέπει να κάνει πλαστικές εγχειρήσεις. Βέβαια, θα έχει πρόβλημα, δεν θα βλέπει, δεν θα περπατάει, θα πρέπει να κάνει αιμοκάθαρση συνέχεια. Δηλαδή, ήταν τελειωμένο το παιδί. Αλλά ο Κύριος όμως, όπως είπαμε, δεν είχε πει την τελευταία λέξη, γιατί μας αγαπάει όλους μας και ακούει τις προσευχές μας. Αλληλούια. Είναι εκείνος που, κι αν περνάμε από την κοιλάδα του θανάτου, έρχεται εκείνος και μας σκουπίζει τα δάκρυά μας. Έρχεται εκείνος και μας δροσίζει. Μας παρηγορεί. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το παιδί τελείωσε ξαφνικά. Οι γιατροί δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Ανακάμπτει. Αρχίζει να λειτουργούν τα νεφρά, αρχίζουν οι μονάδες του σηκωτιού να πέφτουν, αρχίζει ο εγκέφαλος να λειτουργεί, αρχίζει να ανοίγει τα ματάκια του και αφού είδαν ότι πήγαινε καλύτερα, δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα άλλο, τον πήραν από την εντατική αυτή και τον πήγανε στο διπλανό νοσοκομείο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, το ογκολογικό που είναι για παιδάκια, και εκεί ήταν στην εντατική, αλλά ήταν εκεί μπορούσαν να μείνουν οι γονείς του. Ήτανε πάρα πολλοί αδελφοί, ποιμένες, πρεσβύτεροι ήρθανε να προσευχηθούν και να λείψουν το παιδάκι με έλεον. Ευχαριστώ. Τι να πούμε. Ήρθανε πάρα πολλοί αδελφοί, μας συμπαρασταθήκανε, ενώσανε τις προσευχές τους με τις δικές μας τις προσευχές και ήρθε ο Κύριος και έκανε το θαύμα του. Πιστεύω ότι τον άνεστησε το μικρό Παρούλη. Αλληλούια. Ο μικρός Παρούλης τον Αύγουστο έβγαλε, τον Αύγουστο του 2014, του είχαν βάλει και ένα μηχάνημα εδώ στο στήθος, ενωμένο με την καρδιά. Πώς βάζουμε την πεταλούδα εδώ για να μην τρυπάμε, έτσι του είχαν βάλει εδώ για να πέφτουν, δηλαδή να βάζουν τις ενέσιμες από κατευθείαν. Τον Αύγουστο το παιδάκι είχε αρχίσει να βγάζει και μαλλιά. Βέβαια δεν περπάταγε, σερνότανε γιατί δεν είχε. Σιγά σιγά όμως και περνώντας οι μήνες, το προσωπάκι του ήταν πρισμένο, άρχισε να διορθώνεται, άρχισε να μιλάει, άρχισε να βλέπει, άρχισε να περπατάει. Αλληλούια. Και τα Χριστούγεννα, αυτό το ψαλμό που διαβάσαμε, το είπε στην εκκλησία, όπως λένε όλα τα παιδάκια μας. Αλληλούια. Και όχι μόνο αυτό, γιατί είναι και πανέξυπνος. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο έξυπνος από μένα. Αλληλούια. Όπως και ο γιος μου είναι πολύ καλύτερος από μένα. Αλληλούια. Και είπε, όχι μόνο τον ψαλμό τον είπα απ' έξω, που εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω, είπε και άλλα εδάφια. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η μητέρα του. Ευχαριστώ τον Κύριο. Έτσι λοιπόν ο μικρός Παρούλης ανάκαψε, τον έχουν ονομάσει και Λάζαρο. Ζητήσανε και την άδεια των γονιών του να τον βάλουν στα ιατρικά, ανακοινωθέν ότι ο Θεός θεράπευσε. Μπορεί, ξέρετε, να μην πιστεύουν, αλλά αόριστα να πιστεύουν, αλλά δεν μπορούσαν και να το εξηγήσουν. Μα τι έγινε? Τόσα παιδάκια φεύγουν, ο Πάρης ο μικρός είναι μια χαρά. Αλληλούια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο μικρός ο Πάρης σταμάτησε να κάνει και τις χημειοθεραπείες. Δεν κάνει πλέον χημειοθεραπείες. Πολύ λίγο χαμηλώσανε και τις κορτιζόνες. Είναι μια χαρά. Η καρδούλα του βέβαια όταν βγήκε από το νοσοκομείο δούλευε 70%. Ένα 30% ήταν ασβεστομένο. Μάθαμε λοιπόν ότι. Και ξέρετε γιατί τα επιτρέπει αυτά όλα ο Κύριος. Και το σηκωτάκι του ήταν λίγο πρισμένο. Θα επιτρέπει όλα αυτά, όπως όταν ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, μείνανε κάτι υπόλοιπα λαών γύρω-γύρω για να μαθαίνουν οι νέοι τον πόλεμο. Έτσι και εμείς. Συνεχίσαμε να προσευχόμαστε και θα ήθελα και εσείς να προσεύχεστε για τον μικρό Παρούλη να ολοκληρώσει ο Κύριος το καλό έργο που ξεκίνησε στη ζωή του. Αυτή τη στιγμή η καρδούλα του λειτουργεί 90% και έχει μείνει ένα 10%. Το σηκώτη του είναι τελείως καλά. Για τα νεφρά δεν το συζητάμε, είναι καινούρια. Όσον αφορά για το δερματάκι του, δεν χρειάζεται να γίνει καμία επέμβαση. Δεν χρειάστηκε. Είναι σαν του νεεμάν, του Σύρου. Βγήκε
Και ο Νεεμάν είχε το δέρμα του, ήταν σαν παιδίον. Ο Μικρός Παρούντης είναι παιδικό το δερματάκι, το κοίταγα σήμερα. Και όπως σας είπα σήμερα, εχθές έκανε πάλι κάτι εξετάσεις, γιατί... Α, και μάχρινε και ο χρόνος εξέτασης του, ήταν κάθε μήνα, δίμηνο, τώρα κάθε τρεις μήνες. Κάθε τρεις μήνες θα πηγαίνει. Σταματήσανε και τις παρακεντήσεις, δεν θα του κάνουν πλέον άλλη παρακέντηση, για να δούνε το μυελό πώς πάει και τα λοιπά. Από το αίμα, κάθε τρεις μήνες, τέσσερις, θα βλέπουν πώς πάει. Και πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα, σήμερα πήγαμε μαζί στο παιδικό σταθμό. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να τον συνοδεύω, να βαστάω και το μικρό Μιχαλάκι και να ξεκουράσω για τη Δήμητρα, αλλά και να καμαρώσω το μικρό Παρούλι που έτρεχε μαζί με τα άλλα τα παιδάκια, έπαιζε από εδώ, από εκεί. Και χαιρόμουνα. Τι να σας πω. Δόξασα πραγματικά τον Κύριο. Μόνο ο Κύριος τα κάνει αυτά. Το απόγευμα, 4 η ώρα, πήγα στη φυσιοθεραπεύτρια να μου περιποιηθεί λίγο το γόνατο, γιατί έχω ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Και εκεί δουλεύει μια κοπελίτσα που έχει πρόβλημα με καρκίνο στο στήθος. Και φοράει και ένα μαντίλι στο κεφάλι, γιατί δεν έχει μαλλιά, καταλαβαίνετε. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν από Χριστό. Δεν γνωρίζουν. Και αυτοί που είναι υπεύθυνοι να τους πούνε για το λόγο του Κυρίου, δεν το λένε. Και μου δόθηκε η ευκαιρία, την ώρα που ήμουν στο κρεβάτι και μου βάζαν διάφορα φάρμακα και μου κάνανε κάποιες ασκήσεις, μου δόθηκε η ευκαιρία, γιατί μία κοπελίτσα που εργάζεται εκεί, μία άλλη κοπέλα, είναι από τη Ρουμανία. Και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να της πω ότι στη Ρουμανία, στην πατρίδα της, έχει πολλούς πεντηκοστιανούς, έχει πολλούς χριστιανούς αναγεννημένους. Και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε και να ομολογήσουμε Χριστό. Και ίσως από Δευτέρα να ανοίξει ο Κύριος δρόμο, να τους πάω και μία Αγία Γραφή. Εκεί πάνε πολλά παιδιά, νεαρά σε ηλικία, έτσι, πολλά παιδιά αθλητές που αθλούνται και έχουν διάφορα προβλήματα με χιαστούς, με διάφορα τέτοια θέματα. Και ίσως ανοίξει θύρα ο Κύριος να ομολογήσω τη δόξα του. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει, αδερφοί μου, να ομολογήσουμε, γιατί αν δεν ομολογήσουμε το όνομα του Κυρίου, δεν θα μας ομολογήσει και εμάς. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, πιστεύω, να πούμε πόσο πολύ μας αγάπησε ο Κύριος. Στο συνεργείο που εργάζομαι, πολλοί άνθρωποι μας ειρωνεύονται. Δεν είναι και εύκολο, βέβαια, έτσι, να λέμε και το ένα, λέμε και το άλλο. Μας ειρωνεύονται. Μας κοροϊδεύουν. Μα δεν κάνανε τα ίδια και στον Κύριό μας. Και μάλιστα ένας τις προάλλες μου έλεγε, στην εκκλησία που πας έχετε εικόνες. Πάρα πολλές εικόνες. Έχετε, μου λέει, εικόνες, βεβαίως. Μόνο που είναι ζωντανές. Εικόνες είμαστε εμείς. Μήπως δεν είμαστε ένα θαύμα όλοι εμείς? Αλληλούια. Πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα είναι η γέννηση ενός ανθρώπου. Έρχεται στον κόσμο ένας άνθρωπος, ένα μωρό. Πιστεύω ότι ένα μεγαλύτερο θαύμα είναι η αναγέννηση του άνθρωπου, του ανθρώπου από τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος μας αναγεννάει όχι για να ζήσουμε εφήμερα 50, 70, 100 χρόνια, αλλά να ζήσουμε αιώνια δίπλα Του και να χαιρόμαστε ο ένας τον άλλον. Τώρα είμαστε εμείς μια τοπική εκκλησία, μια πρασιά. Όταν όμως θα πάμε στον ουρανό, θα δούμε αδελφούς μας από την Ιγυρία, από τη Βραζιλία, από τη Ρουμανία. Αλληλούια. Μα αιώνια θα ακούμε ομολογίες. Αμήν. Πρώτα απ' όλα θα γνωρίζουμε αιώνια τον Κύριό μας. Εγώ προσωπικά δεν τον εγνωρίζω ακόμα. Όταν ο Απόστολος Παύλος τόλμησε να πει στα γεράματά του ότι δεν τον εγνώρισε και θέλει να τον εγνωρίσει, φανταστείτε εμείς, που δεν έχουμε αυτό το βεληνικές, δεν είμαστε τίποτα. Αλληλούια. Αλλά παίρνουμε δόσεις, ευλογίες. Και έτσι μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ήρθε ο Κύριος να μας κρατήσει μέχρι το τέλος, μέχρι την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει να μας παραλάβει. Αλλά όπως λέει εδώ στο ψαλμό, πρέπει να μείνουμε όλες τις ημέρες μας πού? Στα πόδια του Κυρίου, στον οίκο του Κυρίου. Πού θα βρούμε απόλαυση, πού θα βρούμε χαρά? Όπως λέει ένας ύμνος, θα βρούμε χαρά στα ψηλά τα βουνά, στη θάλασσα, στα κυνήγια, σε χρυσές συντροφιές. Όχι. Τη χαρά μας θα τη βρούμε στον οίκο του Κυρίου. Εδώ αναπαύεται η ψυχή μας. Έτσι δεν είναι? Όταν έρχομαι στην εκκλησία και βλέπω τα πρόσωπά σας, είναι σαν να βλέπω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, γιατί όλα τα παιδιά του Ιησού Χριστού, όλα τα παιδιά του Θεού είναι όμορφα. Έτσι δεν είναι? Γιατί αντανακλάει μέσα μας, από μέσα μας η ψυχή μας που είναι όμορφη, είναι για τα πρόσωπά μας. Μα είμαι 57 χρονών. Αμήν. Ο Κύριος είναι εκείνος
που θα μας δώσει καινούρια σώματα και θα είμαστε όλοι σαν το αναστάσιμο σώμα του Ιησού Χριστού. Μόνο που εκείνος θα έχει τα καρφιά, εμείς δεν θα έχουμε τίποτα. Αλληλούια. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Αδελφοί μου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσεύχεστε για το μικρό παρούλι μέχρι να ολοκληρωθεί το καλό έργο που ξεκίνησε ο Κύριος. Να προσεύχεστε και για μένα και για τη Μαρία μου. Ο Κύριος να μας θεραπεύσει και να μας κρατήσει όλους μαζί στα πόδια Του μέχρι την ώρα και τη στιγμή που θα μας παραλάβει. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους μας.